Ατάκες και τοποθετήσεις που θα συζητηθούν δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα SDNA στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης που παραχώρησε ο Ιβάν Σαββίδης με αναφορές στο βρώμικο παρασκήνιο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πώς είναι δυνατόν ο πρόεδρος της ΕΠΟ να έχει υψηλότερα τον κανονισμό ομοσπονδίας από τον ελληνικό νόμο? Πού ζούμε, στο φεγγάρι? Πρέπει να μπει τελεία. Υπάρχει σύνταγμα της χώρας, υπάρχει νόμος στην Ελλάδα και μετά υπάρχει κανονισμός της ομοσπονδίας. Ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ αναφέρθηκε ακόμη στο περσινό ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και όσα ακολούθησαν. Εξηγήστε μου τι δουλειά είχε ο προπονητής του Ολυμπιακού μπροστά στη θύρα των φανατικών φιλάθλων του Παναθηναϊκού. Για ποιο λόγο δεν αφαίρεσαν για αυτή τη συμπεριφορά βαθμούς από τον Ολυμπιακό? Δεν είμαστε χαζοί. Δεν είμαστε πρόβατα. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι δημιουργήθηκε κίνδυνος. Κίνδυνος ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να κέρδιζε το πρωτάθλημα. Υπήρχε μόνο μία λύση για αυτούς. Να αφαιρέσουμε βαθμούς από τον Παναθηναϊκό. Στον ΠΑΟΚ, ο Ιβάν Σαββίδης με συνέντευξή του στην ιστοσελίδα SDNA μίλησε με τα χειρότερα λόγια για το ελληνικό ποδόσφαιρο, τονίζοντας ότι υπάρχει καρκίνωμα. Σήμερα δεν αντιλαμβάνονται όλοι ή δεν θέλουν να αντιληφθούν ότι στο ελληνικό ποδόσφαιρο υπάρχει καρκίνωμα. Στην Ομοσπονδία του Ποδοσφαίρου, την ΕΠΟ και στο Υπουργείο Αθλητισμού. Πρέπει να προσλάβουν για μόνιμη δουλειά ειδικούς επαγγελματίες ογκολόγους. Διαφορετικά οδηγούμαστε στην καταστροφή. Ολομέτωπη επίθεση στον Βαγγέλη Μαρινάκη εξαπέλυσε ο Ιβάν Σαββίδης σε αποκλειστική συνέντευξή του στην ιστοσελίδα SDNA. Τον λυπάμαι. Ο Μαρινάκης είναι όμοιρος της κατάστασης. Ακόμα και να θέλει ο ίδιος να αλλάξει κάτι, το σύστημα του Ολυμπιακού θα το πετάξει. Και εγώ μπορώ να αγοράσω. Δεν θέλει πολύ μυαλό. Αρκεί να ενταχθεί στο σύστημα και να βουτήξει σε αυτή τη βρωμιά. Κάτι τέτοιο όμως δεν μπορεί να γίνει δεκτό στον ΠΑΟΚ. Σήμερα το sdna.gr δημοσιεύει το πρώτο μέρος μιας μεγάλης συνέντευξης εφόλης της ύλης του ιδιοκτήτη της ΠΑΕΠΑΟΚ. Για τη μεγάλη του αγάπη και τους λόγους που το συνδέουν με τον ΠΑΟΚ, τις προθέσεις του για το μέλλον του δικεφάλου του Βορρά. Τους Έλληνες διαιτητές, τον Ολυμπιακό, την ΕΠΟ και το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα, μίλησε στην αθλητική ιστοσελίδα SDNA ο Ιβάν Σαββίδης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης, που λόγω του μεγάλου περιεχομένου της δημοσιεύεται σε αποσπάσματα από το εν λόγω διαδικτυακό site. Ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ, μεταξύ άλλων, είπε και τα εξής: για τα χρήματα που επενδύει στον ΠΑΟΚ. Όταν θα είμαι εγώ ηλικιωμένος, δεν θέλω να έρθει ο εγγονός μου και να μου πει γιατί ξόδεψες τα λεφτά στον ΠΑΟΚ. Μόνο ένα πράγμα μπορεί να μου πει: γιατί ξόδεψες λίγα για τον ΠΑΟΚ. Για τις ομάδες της Αθήνας. Δεν θέλω να μπούμε στη διαδικασία αν τώρα είναι Ολυμπιακός, πιο παλιά ο Παναθηναϊκός, κάποια χρόνια ήταν και η ΑΕΚ. Εναλλάσσονται μεταξύ τους και πάντα ήταν παρούσα κάποια διαφθορά. Για την πρόσφατη ήττα από τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Με τον Ολυμπιακό δεν στεναχωρήθηκα τόσο πολύ γιατί χάσαμε 3 βαθμούς. Στεναχωρήθηκα επειδή στεναχωρήθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Για τους διαιτητές, αυτοί οι άνθρωποι τιμωρούνται από μόνοι τους γιατί δεν κοιμούνται ήσυχα τα βράδια, γιατί ζουν μέσα στην αμαρτία. Στη Ρωσία, αυτοί οι άνθρωποι φοβούνται περισσότερο. Δημιουργείται η εντύπωση ότι εδώ δεν φοβούνται τίποτα. Για την ΕΠΟ και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σήμερα δεν αντιλαμβάνονται όλοι ή δεν θέλουν να αντιληφθούν ότι στο ελληνικό ποδόσφαιρο υπάρχει καρκίνωμα. Πρέπει να προσλάβουν για μόνιμη δουλειά ειδικούς επαγγελματίες ογκολόγους. Διαφορετικά οδηγούμαστε στην καταστροφή.